Εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε για τις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας. Το πρώτο ρεπορτάζ που θα δούμε αφορά στην ομάδα του Πλατανιά, ο οποίος παρά την ήττα του χθες στο Αίγιο με την ομάδα του Πανεγιάλιου, φαίνεται ότι τα νέα δεν είναι άσχημα για αυτόν. Θα μας πει όμως περισσότερα ο αθλητικός μας συντάκτης, ο Μάνος Βαϊδάκης, ο οποίος είναι εδώ. Μάνο. Και μόλις εμφανίστηκε. Ναι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι καταρχήν. Καλό μεσημέρι σε όλους. Να ξεκινήσουμε με τον Πλατανιά. Πριν πάμε όμως στην Πλατανιά, να σας πω ότι το μάτς του Αθλητικού Ομίλου Χανιά με τον Πανθρακικό στα Περιβόλια, που είναι σε εξέλιξη, επίσης και την ίδια διοργάνωση, το Κύπελλο Ελλάδος και την τρίτη αγωνιστική, το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο 1-1. Ο ΑΟΧ προηγήθηκε με τον Ρίκα μετά από εκτέλεση πέναλτι του Μασάδου που το έβγαλε ο Πασχαλάκης. Όμως στην επαναφορά ο Ρίκα κατάφερε να ανοίξει το σκορ, ενώ λίγο αργότερα ο Πανθρακικός κατάφερε να φέρει το μάτς στα ίσια 1-1. Λοιπόν, σε λίγο θα δούμε τα γκολ από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πριν πάμε όμως στο βίντεο του Αθλητικού Ομίλου Χανιά, πάμε να δούμε τι έγινε χθες στο Αίγιο, πώς ο Πλατανιάς ιτήθηκε με 1-0, αλλά τελικά πήρε την πρόκριση για τον επόμενο γύρο της διοργάνωσης, καθώς το άλλο παιχνίδι της ημέρας, ο Ολυμπιακός κέρδισε τελικά τον Απόλλωνα Σιριζούπολη με 2-1. Μαχαμάτ σέντρα, η κεφαλιά του Τσουράκη out. Η πρώτη τελική προσπάθεια για τον Πλατανιά από τον Τσουράκη. Μπράβο, κάτω. Και αυτή η τελική προσπάθεια είναι, αλλά Γουντουλάκης αλλάζει με το Μαχαμάτ, το σουτ πάνω από τα δοκάρια, τελική προσπάθεια. Προς το δεύτερο δοκάρι, ο Μπαλτιμάς διώχνει, νέα κίνηση προς την εστία, αλλά θα απομακρύνει η άμυνα με τον Σταμογιάννο και ξανά ο Πλατανιάς. Με δύναμη ο Ισπανός, χαμηλά η μπάλα, το σούτ του Ζουνίνιο, γκολ! 1-0 από τον Ζουνίνιο, σε αυτή τη στημένη μπάλα ο ακραίος επιθετικός του Πανεγιάλιου ανοίγει το σκορ στο 43ο λεπτό. Δεν λειτουργήσε σωστά η άμυνα του Πλατανιά και ο Ζουνίνιο γράφει το 1-0. Ζητάει ο Μίλιτς την μπάλα και του τη δίνει πανέμορφα. Μίλιτς πάει για να πλασάρει, το κάνει από μακριά δύναμα. Φάουλ του ποδοσφαιριστή του Πανεγιάλιου. Κεφαλιά δυνατή από μακριά, κανένα πρόβλημα για τον Μπαλτιμά. Ντίνας κάνει την κίνηση, Στανισάβλεβιτς από πλάγια. Η σέντρα προς τον Μπάγκαλο, από κοντά ο Κοντουλάκης κλωτσάει την ευκαιρία. Στέλνει την μπάλα στον ουρανό. Να η μεγάλη ευκαιρία για τον Πλατανιά. Είναι και ο Κουτσίδης ψιλοκορμί. Ο Κοκαλάς χάνει την μπάλα αρχικά, αλλά τη συγκρατεί με δεύτερη ενέργεια από τον Γνιάτιτς. Σέντρα. Δεν θα φτάσει στην επίθεση. Το shoot out από τον Στανισάβλεβιτς. Όπως του ήρθε η μπάλα, εκτέλεσε. Σήμερα δεν παίξαμε καλά. Είχαμε μια κακή εμφάνιση. Γενικά από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να το ξεχάσουμε στο δυνατόν πιο γρήγορα και να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι που είναι με τον ΠΑΟΚ, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και τουλάχιστον όπως είπατε ήταν γλυκά, ήταν περάσαμε στην επόμενη φάση και πρέπει να κοιτάξουμε τώρα με πιο σοβαρότητα όλα τα παιχνίδια για να έχουμε καλύτερο μέλλον και στο Κύπελλο και στο πρωτάθλημα. Και πίσω να πάει μπάλα. Θα ετοιμαστεί για το παιχνίδι στην Τούμπα την Κυριακή κόντρα στον ΠΑΟΚ και την τελευταία για το 2015 αγωνιστική. Παράλληλα, πέφτει αυλία και του πρώτου γύρου. Πάμε τώρα να δούμε στο επόμενο βίντεο τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Τα γκολ από τα Περβόλια στο 1-1 του ΑΟΧ 9 με τον Πανθρακικό ΑΟΧ 9, ο οποίος με αυτό το αποτέλεσμα περνάει στην επόμενη φάση, καθώς ευνοείται με την ισοπαλία. Ο ΑΟΧ, ο οποίος παίζει για δύο αποτελέσματα, αυτή τη στιγμή έχει το ένα από τα δύο που τον βολεύουν στην κατοχή του. Οπότε τα πράγματα εξελίσσονται καλά για τον Αθλητικό Ομίλου Χανιά, αλλά βεβαίως η αποστολή παραμένει πολύ δύσκολη, γιατί απέναντί του έχει μια ομάδα Super League ακόμα και τον πρώτο τελευταίο της βαθμολογίας, τον Πανθρακικό. Ο Γιώργος Λιρώνης, πριν από ζει αρκετά έντονα το παιχνίδι. Ωραία, ο Τσούτσης γυρίζει και έχουμε την απόκρουση και δίνει πέναλτι ο Δελφάκης. Άφησε τη φάση να δει πώς θα εξελιχθεί. Το πέναλτι που παίρνει ο Δινό Παπάς. Θα δούμε ποιος το έκανε. Και κίτρινη κάρτα στον αριστερό μπακ. Είναι για να δούμε, όχι στον Παπαχριστό, για να το ξαναδούμε. 7ο λεπτό, ο Πορτογάλος παίρνει φόρα. Το πιάσε όμως ο Παπαχρήστος, αλλά έρχεται ένα σκοράρι με το κεφάλι στο 7ο λεπτό. Ο Ρίκα. Ο Ρίκα λοιπόν, ο αμυντικός σκαφ που έτρεξε τώρα στη φάση και σκοράρι με αυτή την κεφαλιά.
Στο 7ο λεπτό προηγείται 1-0. Πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην καριέρα του στο κύπελλο Ελλάδος σε 16 παιχνίδια. Τον Σέτη. Μπάλα δεξιά, Μαρκόπουλος, σέντρα είναι καλή, λίγο έλειψε να την βρει με το κεφάλι. Ο Νικόλτσης, το σούτ εντυπωσιακό, ισοφάριση 1-1 στο 18ο λεπτό από τον Ψάλτη, ο οποίος παίζει το 5ο του παιχνίδι στο κύπελο με τον Παθρακικό. Δεν έχει παρά μόλις μία συμμετοχή στο πρωτάθλημα και βρίσκεται το πρώτο του επίσημο γκολ. Να το σε δω. Η πρώτη κριτική ομάδα που πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση διοργάνωσης ήταν ο Εργοτήλης, ο οποίος χθες ιτήθηκε μεν από τον Πανιόνιο στο Παγκρίτιο με 2-1, όμως κατάφερε να πάρει την πρόκληση στην ισοβαθμία με την Ζάκυνθο, καθώς οι δύο ομάδες είχαν την ίδια συγκομιδή πόντων, είχε αναδειχθεί ισόπαλο το μεταξύ τους μάτς, αλλά ο Εργοτέλης υπερτέρησε στα γκολ, στην καλύτερη επίθεση. Είχε 6 έντι 3 της Ζακύνθου. Έτσι λοιπόν κατάφερε να προκριθεί ο Εργοτέλης στην επόμενη φάση των 16 της διοργάνωσης. Η πρώτη κριτική ομάδα που προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδος ήταν ο Εργοτέλης, ο οποίος αν και ιτήθηκε με 2-1 από τον Πανιόνιο στο Παγκρίτιο, πανηγύρισε το εισιτήριο στους 16, υπερτερώντας τη Ζακύνθου σε μεταξύ του ισοβαθμία. Οι κεντρόμαυροι τερμάζαν στην δεύτερη θέση του δεύτερου ομίλου με 4 βαθμούς, όσο σημείωσε και η Ζάκυνθος. Αλλά ο Εργοτέλης πήρε το εισιτήριο λόγω καλύτερης επίθεσης, και αφού η διαφορά τερμάτων ήταν ίδια και για τις δύο ομάδες. Η Ζάκυνθος στο άλλο μάτς νίξε 1-0 τον Πανετολικό που είχε ήδη αποκλειστεί. Στον αγώνα του Ηρακλείου, ο Πανιόνιος άνοιξε το σκορ στο 38 με τον Καθάριο. Αλλά επέφτει στο Λαμπράκι, ισοφάρισαν στο 54 με πέναλτι του Ντοσάντος που κέρδισε ο ίδιος από τον Τασουλή. Τελικά και οι Ενέρυθροι πήραν το τρίποντο με εξαιρετικό τελείωμα του Βιγιάλβα στο 75. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες και στο Μάλιμε, στην μάχη του Κισαμικού κόντρα στην Καλονή. Ο Κισαμικός, ο οποίος προηγήθηκε μεν και με αυτό το αποτέλεσμα έπαιρνε την πρόκριση, όμως οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να γυρίσουν το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, να βάλουν 2 γκολ και να πάρουν τελικά αυτή την πρόκριση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Παρέχεται στον άξονα, προσπαθεί να την περάσει μπροστά Χατζηδημητρίου και τελικά στα χέρια του Λαζαρίδη. Με φάλτσο, ο πανύψηλος ο Ούκα έδιωξε, όμως πηγαίνει μπάλα πάλι στον Λότα που κάνει κάτι σαν σούτ να περάσει μπάλα με δύναμη, παίρνει νέο κόρνερ. Μανούσος πήγε να περάσει, δεν μπόρεσε, συνεχίζεται η φάση. Το σούτ το αριστερό πέφτει και μπλοκάρει, ωραία στο σούτ του Καλτσά. Ο Λαζαρίδης να λοιπόν, είχαμε την πρώτη καλή φάση του αγώνα στο 21ο λεπτό. Βγαίνει μπροστά γρήγορα με τον Γεωργίου. Κάνει το σούτ, έφυγε η μπάλα και χάνει εξ επαφής τον γκολ ο Μάρκοβιτς. Φοβερή ευκαιρία στο 27 και να το θέλει δεν το είχαν αυτό. Σοπαλία στο μάτς. Εδώ πολύ καλή ευκαιρία με τον Ποσίνκοβιτς που δείχνει να απογοητεύεται στο 20ο λεπτό. Αριστερά η σέντρα, έκοψε επικίνδυνα ο Ευαγγελιδάκης και έρχεται το γκολ από τον Ποσίκοβιτς που επιτέλους σκοράρει και με τη φανέλα του Κισαμικού. 1-0 στο 35 με τον Ποσίκοβιτς να σκοράρει για πρώτη φορά με τη φανέλα του Κισαμικού. Το λάθος έγινε, νομίζω θα το ξαναδούμε, από τον μικρότερο Ευαγγελιδάκη που έκοψε την μπάλα. Ήρθε Λουκούμι στον Κροάτη. Σέντρα με το δεξί με φάλτσο. Η κεφαλιά, πολύ καλή φάση αυτή πάνω στον Λαζαρίδη. Λότας με δύναμη και φάλτσο. Η κεφαλιά από τον Σελινιωτάκη, αν δεν κάνω λάθος. Μεγάλη ευκαιρία από τον αρχηγό. Πέμπτο αυτό, συγγνώμη, 3-4 ήταν προηγουμένως. Το πέμπτο κόρνερ δεν έχει αποτέλεσμα. Παραμένει όμως το Μανούσο μπροστά η Καλονή. Χαμηλά η μπάλα χτυπάει σε ένα πόδι στον Μάρκοβιτς. Πανηγυρίζουν, έφυγε η κυρία Κουρομπούλια, διαμαρτύρθηκαν για offside. Δεν υπάρχει offside όμως και στο 66ο λεπτό ο Μάρκοβιτς σκοράρει για την ομάδα της Καλονής που είχε βρεθεί μπροστά συνεχώς στο δεύτερο ημίχρονο. Μίλωνοφ Μάρκοβιτς στο 66 φωνάζει ο Μπαξεβάνος. Εδώ ο Γεωργίου, αργή του παιχνιδιού για τον Μανούσο. Μανούσος προσπαθεί να περάσει, να ελευθερωθεί το πλασέ. Πολύ μεγάλη απόκρουση από τον Λαζαρίδη. Μακρύνει ο Παντελάκης.
Στην περιοχή ο Ούκα σουτάρει, out, ευκαιρία από τον Ιγυριανό. Με ενημερώσουν, εάν τον Καλτσά, ενημερώσουν αν μετά τη λήξη έχουμε ο Μπουρούς με τον Καλτσά. Ο Καλτσάς ωραία προσποίηση, μπαίνει από τα αριστερά. Πιέζεται και παίρνει το πέναλτι τελικά από τον Τσικουδάκη. Μανούσος με Λαζαρίδη από την άλλη γωνία. 2-1. Ουσιαστικά κρίθηκαν όλα στο σημείο να πανηγυρίζουν οι απρωματικοί. Κυνηγήσαμε τις όποιες πιθανότητες είχαμε για την πρόκριση στα ίσια απέναντι σε αυτή την, σε αυτή την ομάδα. Νομίζω ότι στις λεπτομέρειες δεν καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο, αν είχαμε πιο καθαρό μυαλό, ειδικά από τη στιγμή που έπρεπε να ρισκάρει κάποια στιγμή η ομάδα της Καλονής, αν είχαμε πιο καθαρό μυαλό να βγούμε στην αντεπίθεση με πιο καθαρές επιλογές να τελειώσουμε κάποιες φάσεις, νομίζω τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά για μας. Εντάξει, από εκεί και πέρα, εντάξει, ένα παιχνίδι στο οποίο θέλαμε να δούμε πράγματα από την ομάδα. Αυτό που μας ενδιαφέρει μας αυτή τη στιγμή είναι να τελειώσουμε καλά τη χρονιά στο τελευταίο παιχνίδι που έχουμε στη Θεσσαλονίκη με τον Αγροτικό Αστέρα. Τα παιχνίδια του κυπέλλου είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγκυμονούν, όπως έχω πει, εκπλήξεις και αν δεν είσαι προσθετικός και μαχητικός, μπορείς να βρεθείς με μία ήττα. Ο Κεσαμικός είναι μια πολύ καλή ομάδα. Τα τελευταία δύο χρόνια ο κ. Μπαξεβάνος κάνει πολύ καλή δουλειά και αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Είχα πει στους ποδοσφαιριστές μου ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το παιχνίδι, να το αντιμετωπίσουμε σαν έναν αγώνα Super League και όχι σαν ένα παιχνίδι κυπέλου. Μας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει και για την ιστορία του συλλόγου να περάσουμε στην επόμενη φάση. Το καταφέραμε. Προσπαθήσαμε, έστω και με ανατροπή. Τους δίνω συγχαρητήρια. Και η διοίκηση και οι προπονητές και όλοι τα παιδιά θέλαμε και να πάρουμε μια πρόκληση που θα είναι ιστορική για την ομάδα. Το μόνο που κρατάμε είναι εμπειρίες. Η ομάδα είναι καινούρια, είναι νεοφώτιστη. Πιστεύω ότι το μέλλον της ανήκει από εδώ και πέρα. Θέλαμε λίγο χρόνο ακόμα να κρατήσουμε και να κάνουμε την ιστορική πρόκριση, αλλά δεν τα καταφέραμε. Παίξαμε μια ομάδα μεγαλύτερης κατηγορίας, η οποία το ήθελε στο τέλος πιο πολύ. Λίγο πριν το τέλος, πάμε να δούμε τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για αύριο Παρασκευή, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού στην Κρήτη. Οι χαμηλές θερμοκρασίες διατηρούνται πάντως και τις επόμενες ημέρες σε ολόκληρο το νησί. Πάμε να δούμε στην καρτούλα μας. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη αύριο. Η θερμοκρασία από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη με ένταση 5 μποφόρ. Πιο αναλυτικά, για αύριο Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου, από το πρωί στα Χανιά θα έχουμε βροχοπτώσεις, οι οποίες θα διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ο υδράργυρος δεν θα ανέβει πάνω από τους 12 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι από 5 έως 6 μποφόρ. Ανάλογες οι καιρικές συνθήκες και στο Ρέθυμνο με τη θερμοκρασία στους 12 βαθμούς και τους ανέμους από 5 έως 6 μποφόρ. Και στο Ηράκλειο βροχοπτώσεις στους 13 βαθμούς η θερμοκρασία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, η άνεμη 3 με 5 μποφόρ. Και στον Άγιο Νικόλαο βροχές το πρωί στους 13 βαθμούς η θερμοκρασία, το μεσημέρι θα εκδηλωθούν καταιγίδες και ο υδράργυρος θα ανέβει στους 14 βαθμούς για να πέσει και πάλι το βράδυ στους 13, η άνεμη από 4 έως 5 μποφόρ. Για να δούμε και θερμοκρασίες ανά περιοχές. Στη Γάβδο αύριο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 14 βαθμούς, στις Βρύσες από 12 έως 13, στη Νεάπολη από 11 έως 12, στο Τιμπάκι από 12 έως 15, στη Σιτία από 13 έως 15, στην Ιερά Πέτρα από 13 έως 14 βαθμούς, στα Σφακιά από 11 έως 12 και τέλος στην Κάνδανο αύριο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και το σημερινό μας μαγκαζίνο. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Θα είμαστε μαζί αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.